Από το πρωί του Σαββάτου εμφανίστηκαν στους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων στο TaxisNet οι λαχνοί που τους αντιστοιχούν, με βάση τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μεγάλη λοταρία του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τους λαχνούς που αναλογούν στις δαπάνες τους με πιστωτικές κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών για 10 μήνες κατά τη διάρκεια του 2017. Η μεγάλη λοταρία του Δεκεμβρίου διεξήχθη το πρωί της Κυριακής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και μοίρασε από 1.000 ευρώ σε 10.000 τυχερούς. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναρτήθηκαν στο TaxisNet. Εκεί θα έχουν πρόσβαση φορολογούμενοι εφόσον εισέλθουν σε σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και έπειτα πατήσουν την ένδειξη δημόσιες κληρώσεις. Κατόπιν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβαση στο TaxisNet θα μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους 10.000 τυχερούς. Στην πρώτη που έχει προηγηθεί δεν ήμασταν τυχεροί. Ευελπιστούμε στη δεύτερη να είμαστε ανάμεσα στους τυχερούς, αν και λίγο δύσκολο. Δεν το επιδιώκω, τι να πω τώρα. Δεν ψωνίζετε γενικά και με πλαστικό χρήμα εσείς. Δεν είστε τόσο πλαστικού χρήματος. Στις κάρτες δηλαδή. Όχι, πλαστικό ψωνίζω, εντάξει, και με κάρτα και με πλαστικό, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει, αλλά δεν ξέρω, δεν το επιδιώκω δηλαδή. Λόγω των ημερών, να ευχηθώ σε όλους όσους θα μας δούνε καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2018 και ας ελπίσουμε ότι η χώρα μας θα βρει την υπερπαρτισιά της. Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει θεσπίσει τη φορολοταρία, ένα μέτρο το οποίο μέχρι ένα σημείο ναι πατάσει τη φοροδιαφυγή. Συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Όπως όλοι γνωρίζουμε έχει γίνει η πρώτη κλήρωση για τις αποδείξεις οι οποίες έχουν κοπεί μέσα στον Οκτώβριο μήνα και θα πρέπει όμως να εντείνουμε τις προσπάθειες σαν Υπουργείο το να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή με ένα τρόπο όμως να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Οι φορολογικοί συντελεστές που υπάρχουν σήμερα δυστυχώς είναι τόσο δυσβάσταχτοι που πολλοί επαγγελματίες αποφεύγουν το να κόψουν αποδείξεις. Βεβαίως, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενημερώσει τους τυχερούς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστείλει τους προσωπικούς λογαριασμούς στο TaxisNet. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχεδιάζει να αναρτήσει τους λαχνούς που έχει ο κάθε φορολογούμενος με βάση τις δαπάνες του με κάρτες και άλλες ηλεκτρονικές συναλλαγές το δεκάμηνο. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να καταθέσει το χρηματικό έπαθρο των 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς στις 29 Δεκεμβρίου. Εξεδόθηκε η υπουργική απόφαση για την καταβολή του ΕΚΑΣ του 2018 που προβλέπει επίδομα μόλις 35 ευρώ για τους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2019 το ΕΚΑΣ καταργείται, ενώ για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να πληρούνται αθρηστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Θα πρέπει οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, ενώ το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ. Ιδιαίτερα για το θέμα που βάλατε το ΕΚΑΣ, που εμείς το είχαμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ότι ήταν ένα επίδομα που ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφάσισε μπορούσε να το καταργήσει και όπως κάνει τώρα και με τα επιδόματα γενικά. Έτσι λοιπόν οι συνταξιούχοι, αυτοί που οι χαμηλοσυνταξιούχοι που παίρναν το ΕΚΑΣ που το ανώτερο ποσό ήταν γύρω στα 230 ευρώ, ουσιαστικά καταργείται. Τώρα δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν το πολύ 35 ευρώ τον μήνα που στην πορεία θα σταματήσει, δηλαδή από τις αρχές του 19 δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το επιπλέον βοήθημα. Μηνιαίους λογαριασμούς ασθένει από τις αρχές του 2018 η ΔΕΗ σε χιλιάδες καταναλωτές και όχι διμήνου όπως μέχρι σήμερα. Ο νέος αυτός τρόπος έκδοση λογαριασμού θα ισχύσει για όσους συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με την επιχείρηση μέσω της υπηρεσίας e-bill αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να το κάνουν και τώρα. Ρύθμιση ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες των ταμείων, τα χρέη των οποίων έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Ύπαρξης Ασφαλιστικών Οφειλών, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Ενώ μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών, η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, έχει ήδη καταρτήσει τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να υπογραφεί άμεσα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, όπως για παράδειγμα εμπόρους ή ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς αλλά και αγρότες σε έως και 120 δόσεις.